για την πρώτη κατοχή της αναμέτρησης. Αυτή θα είναι για την Ομόνια τελικά, με τον Κωνσταντίνο τον Μπιλακούτα να κατεβάζει την μπάλα. Περνάει τον Σταύρου, περάσει και στο ζωγραφιστό εκεί, προσπαθεί να σηκωθεί, δεν τα καταφέρνει και μάλιστα τον σταμάτησε ο Άθος ο Δημητρίου. Ο εφηνιασμός δεν βγήκε για τον Από. Ο Ντάλλας ήταν αυτός που έκανε την προσπάθεια. Το τρίποντο από τον Τζάκουαλιν, 0-3 τουλάχιστον από άποψη σκοραρίσματος. Πάλι μπάλα στον Ντάλλας, καλάθι και φάουλ. Καραμπατάκης στη γωνία, ο Μίθυλος για 3 μέσα. Ισοφαρίζει 6-3, 6-6. Καραμπατάκης πάει να βρει το διάδρομο, έξυπνη προσπάθειά του, αστόχησε, επιμένει και θα σκοράρει. Ο επιμένων νικά, 18. Ο Χάρντεν για 3, ούτε τώρα, νέο επιθετικό rebound από τον Ντάλλας. Παπαδημητρίου τώρα, μέσα, 13-8. Ο Ανδρέου, Παπαδημητρίου, άφησε στον Ντάλλας, πάλι προσποίηση, καλάθι, ίσως να είναι και φάουλ εδώ, 19-11. Αφού έχει πλονέκτηρα στον αντιπάλο του. Το σούτ είναι εύστοχο για 3, 19-14. Ο Τζάκουαλιν θέλει να περάσει, θα σουτάρει από τον Σομβολέ και θα σκοράρει. Rebound από τον Χάντε που θέλει να φύγει στον εμφυλιασμό. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Πάει μέχρι το καλάθι, πάει τη μέση αστοχή και πάλι ο Καραμπατάκης έρχεται για να κάνει το follow. 28-16. Υπάρχει time out από πλευρά από με τον Καραμπατάκη. Κόλμαν. Άφησε τον Τζάκουαλιν στη γωνία για 3. Θα το πετύχει ο Αντωνιάδης. Το τρίποντο από τη γωνία. 32-23. Κατεβάζει ο Τζάκουαλιν. Τη γωνία και πάλι ο Αντωνιάδης μέσα και αυτό. Δεύτερο τρίποντο για τον Αντωνιάδη που μειώνει την διαφορά στους 6 πόντους. Το τρίτο φάουλ ομαδικό για την ομάδα του ΑΠΟΠ. Ένα έχει η Ομόνια. Φυλακούτας. Πατήρα πάει προς τα μέσα ο Μπάρελ. Το σούτ δεν ήταν καθόλου καλό. Ο Κούλμαν, ωραία η προσποίηση και το καλάθι. Μειώνει το καλάθι η ομάδα του από 32-30 με 10-0 σερί. Το 7ο του rebound, 4 αμυντικά, 3 επιθετικά. Σούτ από τον Χάρντεν, αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος για 3. Ας πρόξιμο εκεί. Ο Μπάρελ θα χάσει. Φεύγει στον ευθυνιασμό Μακλάβλιν που θα καρφώσει εντυπωσιακά. 37-36. Ο Σταύρου στον εθνιασμό περνάει και καρφώνει ο Μακλάφλιν. Προβάδισμα με τον Αμερικανό που από με δεύτερο κάρφωμα βάζει μπροστά την ομάδα της Πάφου. Η έξτρα πάσα στον Μπάρελ για 3 από τη γωνία μέσα. 42-38. Double team στον Ντάλλας. Ο Μπάρελ από τη γωνία για 3 αστοχή. Μάχη, επιθετικό rebound ακόμα ένα από τον Ντάλλας. Θα δοκιμάσει και ο Χάρντεν για 3, είναι εύστοχος. Ανανεώνει την επίθεση η Ομόνια. Καραμπατάκης. Χάρντεν για 3, μέσα. 54-49. Εντός παιδιά σουτ. Τρίποντο από τον Αντωνιάδη. Το τρίτο του σήμερα. Αντωνιάδης το σκέφτηκε. Σταύρο πάει προς τα μέσα. Ο Κούλμαν σηκώνεται, σκοράρει ο Μακλάφλιν, ο οποίος σοφαρίζει 54 όλα. Θα διορθωθεί γιατί δεν ήταν στο παρκέ ο Κίλμπερ. Θα συνεχίζει το παιχνίδι. Πέρασε και ο Παπαδημητρίου στο παιχνίδι που σουτάρει για 3 αμέσως και σκοράρει. 57-54. Πάει προς το καλάθι, μπροστά στον Ντάλλας, θα σκοράρει και προβάδισμα για τον ΑΠΟΠ. Σταμάτησε την τρίπλα ο Χάρντεν στον Καραμπατάκη, σουτάρει για 3, σέρμπολ. Πετάει ο Αντωνιάδης, θα καρφώσει ο Κόλμαν. 57
63, εντυπωσιακότατη φάση εδώ, κοιτάξτε στον ευνοιασμό, σηκώνει το καραβατάκι για να σταματήσει, καρφώνει όμως ο Κόλμαν ξανά από άλλο πλάνο. Γκίλμπρεθ, είναι ένα σκριν ο Μακλάφλιν, σουτιά 3, ο Αντωνιάδης μέσα, 61-68, είναι η βραδιά του. Πάει βοήθεια πάνω του, περνάει όμως ο Ντάλλας και σκοράρει, 63-68. Το σουτ για τρεις μέσα. Το τρίποντο που θα σημειώσει ο Σίγκαρς. Χάρτεν ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Κάποιο χτύπημα. Ο Μπάρελ. Στάει πάλι ο Χάρτεν. Ο Μπάρελ σηκώνεται μόνος σου. Καλάδι και φάουλ. Παπαδημητρίου ο Χάρτεν. Πιέζεται από τον Σταύρου. Χάρτεν τον Μπάρελ. Ο Μπάρελ βάζει μέσα τον Μακλάφλιν, σοράρι, 68-71. Τον Μίτιλο. Ο Μίτιλος πάει μέχρι μέσα, προσποίηση ωραία στο Μακλάφλιν, μειώνει στον πόντο. 70-71, αμέσως time out. Το θέμα είναι να βγει. Ακριβώς. Και επαναφορά από τον Πιλακούτα. Και ποιος θα πάρει τη μεγάλη απόφαση, το μεγάλο σουτ. Ο Ντάλλας θα σωτάρει για τρεις, αστοχή. Ο Μπάρελ το φόλου, δεν μπορεί. Η μπάλα φτάνει στον Χάρντεν. Ο Παπαδημητρίου προσποίησε, ο Χάρντεν για τρεις. Αστοχή το ριμπάντο τον Πιλακούτα. Ο Μπάρελ για τρεις. Άστοχος και αυτός, πόσες ευκαιρίες θα χάσει η Ομόνια. Τέλος παιχνιδιού, 70-73. Η Ομόνια που έχασε 4 τρίποντα, μέτρησα. Νομίζω 3. 3. Έχασε ένα Παπαδημητρίου, έχασε ένα Μπάρελ, ένα ο Χάρντεν. Ναι, 3. Τρεις ευκαιρίες μεγάλες. Και για σου να... πολύ καλές προϋποθέσεις για να βρουν στόχο.